Σκυλιά κάθε ηλικίας και φυλής, ματάκια φοβισμένα, τετράποδες ψυχές που ψάχνουν για αγάπη και στοργή. Εκατοντάδες συμπαθητικά τετράποδα κυκλοφορούν κάπου εκεί έξω σε αγέλες και μόνα. Είναι αδέσποτα αφού κάποιοι για τους δικούς τους λόγους τα πέταξαν στα χωράφια και τις χωματερές. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 85 περίπου. Στο σύνολο η Σύμπα υπό τη φροντίδα της έχει πάνω από 90 σκυλιά. Διότι έχουμε κάποια σκυλιά που ζουν εκτός καταφυγίου, αλλά είναι υπό τη φροντίδα της οργάνωσης. Το όριο είναι maximum γύρω στα 60-65 σκυλιά. Η σημερινή ημέρα για τον Δήμο Έγκομη σημαντική, όπως και η εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε στο Πάρκο Ολυμπιάδας 2004 σε συνεργασία με τη φιλοζωική οργάνωση Σύμπα Animal Aid Cyprus. Πρόκειται για τη μέρα υιοθεσία σκύλων. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη φροντίδα τους και από την ιατρική άποψη, τροφή, εκπαίδευση, για να φτάσουμε στο σημείο όλα τα σκυλιά μας να μπορούν να υιοθετηθούν. Υπάρχει ανταπόκριση, ναι, έχουμε ήδη κάποια σκυλιά με ενδιαφέρον για υιοθεσία. Εξηγούμε στον κόσμο την διαδικασία, το κόστος, τι πρέπει να γίνει. Η πληρότητα στα καταφύγια σκύλων ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο φιλοξενίας, γεγονός που προβληματίζει το κράτος και τις φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίοι και αναζητούν λύσεις στο πρόβλημα. Ο μέσος όρος διαμονής των τετράποδων στον χώρο προσωρινής φύλαξης είναι γύρω στους 6 με 7 μήνες. Υπάρχουν όμως και σκυλιά τα οποία δεν είναι τόσο τυχερά στο να βρουν εύκολα οικογένεια και παραμένουν εκεί για ένα και πλέον χρόνο. Μερικά όμως λόγω ομορφιάς ράτσα και χαρακτήρα είναι πιο τυχερά και γι' αυτά υπάρχει και λίστα αναμονής για την υιοθεσία τους.